Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή μας τον πατέρα Χρυσόστομο Μανάλου. Επειδή ενδεχομένως το επώνυμο να μην διευκρινίζει την καταγωγή, τονίζω ότι ο πατήρ Χρυσόστομος είναι Ινδονήσιος και θα μάθουμε σήμερα την ιστορία της ζωής του και πολλά γύρω από την Εκκλησία, την Ορθόδοξη στην Ινδονησία και την κατάσταση στη χώρα. Θεώρησα καλό όμως να κάνω μία εισαγωγή προβάλλοντας κάποια στοιχεία της χώρας αυτής προκειμένου να γίνουν τα όσα θα ακολουθήσουν πιο κατανοητά. Η Ινδονησία, όπως το λέει και το όνομά της που είναι ελληνικό και δόθηκε από τους αποικιοκράτες, είναι τα νησιά της Ινδίας, αν θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε ελεύθερα. Και παρακαλώ τον σκηνοθέτη να μας δείξει το χάρτη. Είναι ένα συγκρότημα από πολλά νησιά, γύρω στις 2.500 πάτερ διάβασα. Παραπάνω. Και πιο πολλά από 2.500. 17.000 νησιά. 17.000, αφαίνεται ότι αν μετρήσουμε και τα πολύ πολύ μικρά. Ναι. Το οποίο βρίσκεται στα νότιο-ανατολικά της Ασίας, μεταξύ Ινδικού και Ειρηνικού ωκεανού, εκ των οποίων τα πιο σημαντικά είναι η Σουμάτρα, η Ιάβα, το Βόρνεο και η Κελέβη, και υπάρχουν και άλλα. Εμείς εκείνο που ξέρουμε από τις χώρες αυτές τις θεωρούμενες εξωτικές είναι ότι παράγουν πολλά μπαχαρικά και μας είναι γνωστή η κανέλα. Βλέπουμε μία φωτογραφία από τα φύλλα της κανέλας. Και ξέρουμε ακόμη ότι στην περιοχή υπάρχουν και πολλά ηφαίστεια, μεταξύ των οποίων και κάποια ενεργά που κατά καιρούς προκαλούν καταστροφές. Θυμόμαστε ίσως ή πολύ φοβούμε ότι ξεχάσαμε ότι η χώρα αυτή, καθώς και κάποιες άλλες, πλήγησαν το 2004 από ένα φοβερό παλιρροϊκό κύμα, το οποίο προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε παράκτιες περιοχές. Τότε όλοι κινητοποιηθήκαμε στην προσπάθεια να προσφέρουμε μια μικρή ανακούφιση σε αυτούς που είχαν πληγεί, και μεταξύ αυτών και η Εκκλησία μας, η οποία συγκέντρωσε και έστειλε εκεί βοήθεια. Μας είναι γνωστό επίσης το εξωτικό Μπαλί, καθώς είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς για τους κατοίκους των δυτικών χωρών. Παρακαλώ. Επίσης, γνωρίζουμε ότι κατά καιρούς εκεί συμβαίνουν και κάποια τρομοκρατικά χτυπήματα με εκατοντάδες θύματα. Βλέπουμε εδώ δύο καταστροφές μετά από εκρήξεις βομβών που προκάλεσαν μουσουλμανικές οργανώσεις. Αυτό μας βάζει λίγο στο κλίμα της χώρας προκειμένου να κατανοήσουμε στη συνέχεια τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας Ορθόδοξος Ιεραπόστολος. Αυτά ως εισαγωγή, και τώρα θα αρχίσουμε έναν διάλογο με τον πατέρα Χρυσόστομο προκειμένου να μάθουμε κάποια, πιστεύω, σημαντικά και αξιόλογα στοιχεία γύρω από τη χώρα. Πάτερ Χρυσόστομε, καταρχήν καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, χαίρετε. Και να τονίσουμε ότι βρίσκεστε στην Ελλάδα προσκεκλημένος της Αδελφότητας Ορθόδοξης Εξωτερικής Ιεραποστολής της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Και κάνατε τον κόπο να έρθετε από τη Θεσσαλονίκη στην Κουζάνη αποκλειστικά για την εκπομπή αυτή που παρουσιάζουμε τώρα. Μάλιστα. Και φυσικά το πρώτο που θα ρωτήσουν οι τηλεθεατές είναι πώς μιλάτε τα ελληνικά καλά. Ναι, μάλιστα. Πριν από 30 χρόνια με έστειλε ο πατήρ Σωτήρος Τράμπας εδώ στην Θεσσαλονίκη να μαθαίνω μία την Ορθοδοξία. Όταν ήρθε στην Ινδονησία μου είπε, παιδί μου, να μαθαίνεις καλά στην Ελλάδα για να γυρίσεις πάλι στην Ινδονησία να κηρύξεις τον Λόγο του Θεού, την Ορθοδοξία μας. Οπότε έτσι κάνω επακουή μαζί με την γυναίκα μου τότε, με ένα παιδί. Ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα πριν από 30 χρόνια τότε. Ο πατήρ Σωτήριος Τράμπας ήταν τότε στην Κορέα. Στην Κορέα τότε, και επειδή η Ινδονησία
Φιλιππίνες, Ινδία, ανήκει στην Μητρόπολη μας, Νέα Ζηλανδία τότε. Και ο πατήρ Σωτήρος Θράμας ήταν βοητός στην Κορέα του Σουβασιμιωτάτου Διονυσίου στην Νέα Ζηλανδία. Και η γνωριμία σας έγινε πού? Η γνωριμία μας, επειδή όταν ήρθε ο Δεσπότης από τη Νέα Ζηλανδία μαζί με τον πατήρ Σωτήρος Θράμπας στην Ινδονησία για να επισκεφτεί την Ιεραπόστολη εκεί, την Ορθόδοξη Ιεραπόστολη, από εκεί η γνωριμία έχουμε μαζί με τον πατέρα Σωτήριο Θράμπα. Επισκέφθηκε και τη Σουμάτρα ή... Μάλιστα, ναι. Και τη Σουμάτρα. Ναι. Τι ήταν εκείνο που σας έκανε εσάς να πλησιάσετε τότε τον πατέρα Σωτήριο και τον Μητροπολίτη Διονύσιο της Νέας Ζηλανδίας? Ήσασταν καταρχήν από οικογένειας χριστιανικής προέρχεστε ή από άλλου θρησκεύματος? Βεβαίως, πριν έγινε Ορθόδοξος ήμουνα στη Προστατική Εκκλησία σαν πάστορας. Α, ήσασταν πάστορας. Διακονούσα εκεί στην Προστατική Εκκλησία 5 χρόνια. Σε ποιο κλάδο από τις Προτεσταντικές? Στη Λουθερανή Εκκλησία. Στη Λουθερανή, μάλιστα. Ναι. Μέσα στην πρωτεύουσα της Σουμάτρας μένατε? Όχι, έκανα σπούδασα στην Ιάβα. Στην πόλη Τζοκτζακάρτα λέγεται, μια μεγάλη πόλη. Στην πρωτεύουσα. Ναι, πρωτεύουσα. Μάλιστα. Ναι, εκεί σπούδασα. Στην Προστατική Εκκλησία. Και τελείωσα πτυχίο από εκεί. Τελείωσα πτυχίο. Όταν τελείωσα τις σπουδές μου, έγινα πάστορα στην Προστατική Εκκλησία για 5 χρόνια. Μάλιστα. Και τι ήταν εκείνο που σας έκανε να προσεγγίσετε τους Ορθοδόξους? Καταρχήν, κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, είχατε ακούσει για Ορθοδοξία? Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι. Σε ένα μάθημα κάποιος καθηγητής μου στην Ιστορική Εκκλησία είπε ότι η συνέχιση της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι Λουθερανή Εκκλησία. Λουθερανή Εκκλησία, ας πούμε Προστατική Εκκλησία. Και κατά την γνώμη μου δεν είναι σωστά, επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αρχή, οπότε έχει συνέχιση. Κατά την γνώμη μου τότε, δεν είναι έτσι να συνεχίσει με την Λουθερανή Εκκλησία. Η Λουθερανή Εκκλησία ίδρυσε με τον Λούθερο. Για αυτό κάνουμε συζήτηση. Οπότε, επειδή το ξέρω λίγο ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι στην Ελλάδα, ρωτήσαμε τότε την πρεσβεία, τον προξενείο εκεί στην Τζακάρτα και είπανε ότι έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία ακόμη. Και από εκεί αναζητήσουμε πώς να έχουμε αλληλογραφία μαζί με την Εκκλησία αυτή. Ναι. Υπήρχαν και άλλα πρόσωπα ή αυτή την κίνηση την κάνατε μόνο σας, πάτερ? Εμείς φοιτητές τότε, ναι. Μια ομάδα φοιτητών. Ναι, δύο-τρία. Αρχίσατε λοιπόν να θέτετε ερωτήματα. Μάλιστα. Πώς υποστηρίζουν αυτοί ότι η Λουθερανή είναι συνέχεια, σαν να έχει σβήσει, σαν μάλιστα να μην υπάρχει πλέον η Ορθόδοξη Εκκλησία πάνω στον πλανήτη Γη? Ακριβώς. Και στείλατε γράμμα, πού το στείλατε το γράμμα? Ένας φίλος μου ήταν μικρός αδελφός του πατρός Ντανιήλ, ο πρώτος Ορθόδοξος στην Ουσία. Και αυτός σπούδασε στην Κορέα, κοντά στον πατέρα Σωτήριο Στράμπας τότε. Και ο αδελφός αυτός είπε ότι έχει Ορθόδοξη Εκκλησία και ο μεγάλος αδελφός του, ο Ντανιήλ τότε, σπούδασε στην Κορέα και έχει επικοινωνία μαζί με τον πατέρα Σωτήριο Στράμπα. Από εκεί άρχισε η συζήτηση πώς να αλληλογραφήσουμε μαζί με τον πατέρα Ντανιήλ τότε. Επομένως, αφού αυτά έγιναν, υποθέτω ότι ήρθε και σας βρήκε μετά ο πατήρ Σωτήριος. Βεβαίως, ναι. Έτσι, ναι, γνώριζε ότι εσείς είχατε κάποιες ανησυχίες. Βεβαίως. Θέλατε να μάθετε περισσότερα για το τι είναι η Ορθοδοξία. Ναι. Και αφού ήρθε στο νησί σας, είπε θα πάω να τους βρω. Μάλιστα, ναι. Γι' αυτό ο πατήρ Σωτήριος Θράμπας για την πρώτη φορά έκανε μπάπτιση ομαδική μπάπτισμα. Μάλιστα. Τώρα να μιλήσουμε και λίγο για τον πατέρα Ντανιήλ που είπατε ότι είναι ο πρώτος. Ο πατήρ Ντανιήλ τώρα πού βρίσκεται? Τώρα στην Αμερική. Α, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Μήπως ξέρετε αυτός πώς γνώρισε την Ορθοδοξία? Αυτός γνώρισε την Ορθοδοξία πάλι, έψαξε από, ήταν μουσουλμάνος. Α, ήταν μουσουλμάνος. Ήταν μουσουλμάνος. Αυτό έψαξε ότι αρχαία εκκλησία
δεν είναι όπως Προτεστάντε να τραγουδήσουν, αλλά κατά τη γνώμη του τότε είναι κοντά στην Παλιά Διαθήκη, όπως μουσουλμανική λατρεία το κάνει. Κάνει έτσι ψαλμωδία, δεν κάνουν διαβαστά να τραγουδήσουν. Κάνουν τις μετάνοιες. Κάνουν τις μετάνοιες, όπως κάνει η μουσουλμανική. Επειδή προερχόταν από τη μουσουλμανική έτσι θρησκεία, αυτό θέλει να ψάξει αρχαία έτσι εκκλησία. Και έτσι ψάχνοντας βρήκε και αυτό στην Ορθόδοξη. Βρήκε στην Κορέα μαζί με τον πατήριο Σωτήριο Στράμμα. Μάλιστα. Ήρθε λοιπόν ο πατήρ Σωτήριος, ο οποίος να πούμε ότι στη συνέχεια έγινε Μητροπολίτης Κορέας. Και τώρα, μήπως ξέρετε πού βρίσκεται, είναι στην Αγγλία που παραμένει, ή επέστρεψε στην Τουρκία. Στην Τουρκία, έτσι άκουσα. Είναι στην Τουρκία τώρα. Μάλιστα. Και μάλιστα κάπου είχα διαβάσει ότι αγωνίζεται να ζωντανέψει κάποιους ναούς που έχουν εγκαταληφθεί από χρόνια. Μάλιστα. Και μάλιστα κτίζει και κάποιους νέους ναούς στην Τουρκία. Μάλιστα, κύριε Απόστολε, ναι. Έτσι, να γυρίσουμε τότε σε εσάς. Πήρατε μια συμβουλή από τον πατέρα Σωτήριο. Αμέσως την ακολουθήσατε αυτή τη συμβουλή. Βεβαίως. Γι' αυτό έχει επικοινωνία μαζί με την εξωτερική αδελφότησα της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παπαδημητρακόπουλος τότε. Ο γιατρός. Ναι, από εκεί άρχισε και ήρθαμε στην Ελλάδα. Και ήρθαμε, σπουδάσαμε στην Θεολογική Σχολή. Ναι. Και η σύζυγος σπούδασε. Και η σύζυγος, ναι. Ναι, μάλιστα. Κάναμε μεταπτυχιακό, επειδή έχουμε αναγνωρισμένη από την Δικατσά, λέγεται εδώ, για το Πανεπιστημιακό, για να περάσουμε στο μεταπτυχιακό τμήμα. Και περάσαμε τα πτυχία μας και κάνουμε εγγραφή και στο μεταπτυχιακό τμήμα στον Αριστοτελείο Πανεπιστημίο. Μάλιστα. Ήρθατε εδώ, ασφαλώς οι δυσκολίες στην εκμάθηση της γλώσσας είναι μεγάλες. Μάλιστα. Ξέρουμε πόσο δύσκολη γλώσσα είναι. Μάλιστα. Η ελληνική. Σας ταλαιπώρησε αρκετά. Βεβαίως, κύριε Απόσταλη. Από την αρχή όμως ήσασταν αποφασισμένοι να επιστρέψετε στην πατρίδα σας. Βεβαίως. Αυτό το είχατε βάλει σαν σκοπό της ζωής σας. Ναι. Πάνω στην αρχή έτσι ο Ρεσπότης, ο Διονύσιος από την Νέα Ζηλανδία, όταν τελειώσαμε τις σπουδές μας εδώ, χαρήκαμε πολύ ότι θα γυρίσουμε κατευθείαν στην πατρίδα μας, Ινδονησία, να κάνουμε αποστολή. Αλλά αυτός μας είπε να έρθουμε να βοηθήσουμε για 2 χρόνια στη Νέα Ζηλανδία. Ναι, στην Νέα Ζηλανδία. Σας κάλεσε εκεί λοιπόν. Μάλιστα, και περάσατε εκεί 2 χρόνια. Και περάσαμε 2 χρόνια. Με το Τζόρι πήραμε ευλογία από τον Δεσπότη να γυρίσουμε στην Ινδονησία, να μην μένουμε. Αν μένουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία που έχουν πιστεί, δεν μας συμφέρει, γιατί έτσι έχει πιστεί εκεί. Θέλουμε να ανοίξουμε χώρα που δεν έχει ακόμη, χριστιανούς Ορθόδοξους. Ακριβώς. Και όταν ήσασταν στη Νέα Ζηλανδία, μένατε μέσα στην πρωτεύουσα ή πήγαινατε στα νησιά του Ειρηνικού, στο Φίτζι, στο Τόγκα? Δεν πήγαμε εκεί, μόνο μέσα στη Νέα Ζηλανδία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πήρατε την ευλογία, επιστρέψατε στην πατρίδα σας, αυτό ήταν και το όνειρο. Και ήρθατε τώρα σε μία περιοχή, για πείτε μου λίγο, θα μιλήσουμε στη συνέχεια για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα σας, αλλά θέλω να δείξω κάποια στοιχεία σχετικά με τα θρησκεύματα. Μάλιστα. Έχω ένα χάρτη, ναι. Παρακαλώ το σκηνοθέτη να το προβάλλει, που δείχνει τα θρησκεύματα κατά περιοχές. Μάλιστα. Το βαθύ πράσινο, διαβάζω εδώ, είναι μετριοπαθείς μουσουλμάνοι. Mm-hmm. Το ανοιχτό είναι παραδοσιακοί μουσουλμάνοι. Το κίτρινο είναι οι Προτεστάντες. Το ροζ είναι οι Καθολικοί. Το βαθύ κόκκινο προς το καφετί είναι οι Ινδουιστές. Και το ανοιχτό καφέ είναι Βουδιστές. Mm-hmm. Δηλαδή, η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια είναι μουσουλμάνοι. Ναι, ναι. Και διάβασα ότι οι μουσουλμάνοι έφτασαν στα νησιά σας τον 7ο αιώνα. Μάλιστα. Πολύ ενωρίς. Ναι, ναι. Πολύ αργότερα ήρθαν οι αποικιοκράτες και γίνατε αποικία των Ολλανδών. Μάλιστα.
που είναι μια περιοχή μισή από την Ελλάδα, ναι, και κατήχε όλη αυτή την τεράστια έκταση και σήμερα καυχόνται για τον πολιτισμό, ναι, τους και για την οικονομική τους ανάπτυξη. Μάλιστα. Αφού σας καταλήστεψαν επί αιώνες, ναι, και δεν άφησαν τίποτε όρθιο, τώρα καυχόνται γιατί αυτοί είναι μπροστά, και οι Ινδονήσοι έχουν μείνει ακόμη πίσω. Μάλιστα. Το τι έκλεψαν από την πατρίδα σας ποτέ δεν θα το πούν. Βεβαίως, ναι. Αυτό είναι το τραγικό. Θέλω να μου πείτε τώρα τι εννοούμε όταν λέμε παραδοσιακοί μουσουλμάνοι ή μετριοπαθείς μουσουλμάνοι. Ναι, γιατί στη Σουμάτρα που μένετε εσείς βλέπω ότι οι περισσότεροι είναι μετριοπαθείς. Ναι. Δηλαδή ανέχονται κάποιον που είναι άλλης θρησκείας. Μάλιστα. Ναι. Μετριοπαθή σημαίνει ότι δηλαδή εγώ πιστεύω στην θρησκεία μου, εσείς πιστεύεις στην θρησκεία σου. Και το σέβομαι. Ναι, το σέβονται, ναι. Στην φίλη μου, στον Πάτα, είμαι κατάγομαι από εκεί, αδελφός μου ένας είναι μουσλιμάνος. Για μας δεν είναι τόσο πρόβλημα, αλλά πριν από 20 χρόνια άρχισε η φανατισμή στο μουσλιμάνο που ήρθε από, νομίζω, από την... Από τη Μέση Ανατολή. Ναι, τέτοιο, ναι. Και που δεν θέλει τέτοιο. Θέλει να γίνει μουσλιμανική χώρα η Ινδονησία. Ναι, εμείς δεν το θέλουμε να είναι μουσλιμανική χώρα, αλλά είναι να κατοίκουμε, να μείνουμε μαζί όλους. Να είναι όλοι ελεύθεροι να πιστεύουν σε ό,τι αυτοί επιλέγουν. Ναι. Πριν από 5 χρόνια τώρα έγινε ζημιά στην Ινδονησία. Ρίχνουν βόμβες στην εκκλησία, ρίχνουν βόμβες στο σούπερ μάρκετ για να γίνουν φασαρίες στην Ινδονησία. Αυτοί που ρίχνουν δεν είναι ας πούμε το παραδοσιακό μουσλιμάνι. Αλλά είναι το καινούριο μουσλιμάνι που θέλει να γίνει έτσι άνω κάτω στην Ινδονησία. Επομένως ήρθε και σε εσάς αυτό το πολύ επικίνδυνο στοιχείο των τζιχαντιστών. Μα, μάλιστα. Που έχει αναστατώσει, μάλιστα, τη Μέση Ανατολή. Ναι. Είναι Ινδονήσιοι ή μήπως έρχονται απ' έξω και προκαλούν. Αυτό είναι το θέμα. Κρυφά-κρυφά οι ηγέτες τους στέλνουν τα παιδιά μας που είναι άνεργοι και εντός στην Ιλία, επειδή πληρώνει πολύ. Να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Όχι να σπουδάσουν, ναι, να κάνει σαν στρατιώτης τους εδώ στην Άραβες και πληρώνει. Μισθοφόροι. Μισθοφόροι, δηλαδή. Ναι, ναι. Άρα μέσα στο στρατό των τζιχαντιστών, μάλιστα, είναι και Ινδονήσιοι. Ινδονήσιοι που είναι φτωχά από την Ινδονησία, δεν έχει παιδεία, δεν έχει τέτοια και στείλουν τα χρήματα, ναι. Και πληρώνονται και πληρώνουν, πολύ. Ναι. Γι' αυτό είναι κάνει ζημιά και οπότε πολλά παιδιά μας. Όταν γυρίσουν στην Ινδονησία γίνονται πολύ φανατικοί. Βεβαίως, και βεβαίως θέλουν να κάνουν τις ίδιες καταστροφές. Μάλιστα, και στη χώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και ξέρουμε ότι πίσω από όλο αυτό το κύκλωμα των φανατικών μουσουλμάνων υπάρχουν κάποιες χώρες ισχυρές του πλανήτη που τις ενισχύουν. Βεβαίως. Και βλέπω εδώ, επειδή μίλησα προηγουμένως για βομβιστικές επιθέσεις, αυτές, ναι, βέβαια έγιναν στο Μπαλί. Ναι. Που είναι Ινδουιστές οι περισσότεροι. Μάλιστα. Μήπως οι μουσουλμάνοι αντιδρούν και σε έναν τρόπο ζωής που εξευτελίζει τον Ινδουσιακό λαό, γιατί ξέρουμε ότι πολλοί Ευρωπαίοι έρχονται όχι μόνο για τις ομορφιές της φύσης, αλλά και για σεξοτουρισμό, όπως, μάλιστα, λέμε. Ναι, μάλιστα. Και κυρίως στο Μπαλί. Μάλιστα. Που εκεί οι Ινδουιστές φαίνεται από πλευράς ηθών, ναι, δεν είναι σαν τους μουσουλμάνους, βεβαίως, σοβαροί, αλλά πολύ εύκολα μπορούν να εκθέσουν ακόμη και τα ίδια τους τα παιδιά, μάλιστα, στο εμπόριο της σάρκας. Μάλιστα. Γι' αυτό και εκεί οι βομβιστικές επιθέσεις. Αλλά οι Ινδουιστές δεν είναι πολλοί, από ό,τι, ναι, βλέπω. Ναι. Είναι μια μικρή, και μάλλον μόνο στο Μπαλί και κάπου σε κάποια, ναι, άλλα, ναι, μικρά νησιά. Τώρα όμως οι μουσουλμάνοι έτσι και φανατιστούν δεν θέλουν να ακούσουν για κανέναν άλλον. Επομένως αρχίζει τώρα η δυσκολία και για σας. Ακόμη και στη Σουμάτρα. Μάλιστα, ναι. Για πείτε μου κάτι πιο συγκεκριμένο. Συγκεκριμένη δυσκολία μας βεβαίως δεν μας απαγορεύει να κάνουμε συγκεκριμένα, ας πούμε, το σοβαρό πρόβλημα είναι εάν να κτίζουμε την εκκλησία. Για να κτίζουμε μια εκκλησία είναι σοβαρό θέμα στην Ινδονησία. Πρέπει να έχουμε υπογραφή τουλάχιστον 100 άτομα, 100 πιστοί να χτίζουμε εκκλησία. Και πρέπει να περάσει από 5 θρησκείες πάλι. Ναι. Δηλαδή μας εμποδίζει πολύ να χτίζουμε εκκλησία. Ο νόμος. Ο νόμος, ναι, ο νόμος. Ναι.
Ναι, αυτό είναι δύσκολο σε εμάς. Δεύτερον, ναι, παρόλο που είμαστε στην χριστιανική χώρα, εάν έχει εκλογές, άμα είναι χριστιανοί, δεν μπορεί να πάει μπρος. Δεν μπορεί να γίνει ηγέτες. Άμα είναι ηγέτες, κατευθείαν δεν το θέλουν. Αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση της Ενδυσίας δεν υπάρχει κανένας χριστιανός. Τρίτος, ναι, τρίτη θέση, σειρά. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Αυτό είναι και λογικό, αφού η συντριπτική πλειοψηφία είναι μουσουλμάνοι, αυτοί θα ελέγχουν και την κατάσταση στην κυβέρνηση. Μάλιστα, μάλιστα. Ηρεμία μόνο να υπάρχει, γιατί δυστυχώς όλος ο πλανήτης αναταράσσεται και ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην έχουμε κανέναν μεγάλο πόλεμο. Μάλιστα. Στον οποίο θα εμπλακούν όλες οι χώρες. Εσείς τώρα στην Σουμάτρα έχετε επικοινωνία με τους Ορθόδοξους Χριστιανούς στα άλλα νησιά? Είναι εύκολη αυτή η επικοινωνία, ας πούμε με την Ιάβα? Μάλιστα. Έχετε επαφή? Βεβαίως. Γιατί αν ρωτήσω ποιος είναι ο Αρχιερατικός Επίτροπος στην Ινδονησία, ποιος είναι? Ναι, είμαι Αρχιερατικός Επίτροπος. Εσείς είστε? Ναι. Μάλιστα. Βεβαίως, η Ινδονησία είναι μεγάλη χώρα. Είναι μεγάλη. Δεν μπορώ να πάω τακτικά έτσι. Τουλάχιστον οι 2 χρόνια πηγαίνω εκεί. Δεύτερον, δεν μπορώ να πηγαίνω σε όλες τις κοινότητες μας, επειδή έχει τόσο μακριά και μεγάλη έτσι. Και δύσκολη, γιατί είναι νησιά όπως είπαμε. Δεν είναι δύσκολο. Τώρα αεροπλάνο είναι εύκολο. Αεροπλάνο. Αεροπλάνο εύκολα σε εμάς τώρα. Ναι, αλλά σε έξοδα που έχουμε εμείς. Ναι, ναι. Έτσι είναι το πρόβλημα. Όταν σκέπτεσαι ότι πρέπει να κτίσετε ένα ναό ή να κάνετε το φιλανθρωπικό έργο, το οποίο θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τότε σκέπτεστε πώς να μετακινηθείτε. Μάλιστα, μάλιστα, κύριε. Και να προσθέσουμε ακόμη ότι με την αύξηση των πιστών στις χώρες, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε και σχημάτισε και καινούργιες Μητροπόλεις. Μάλιστα. Εσείς τώρα δεν ανήκετε πλέον στη Νέα Ζηλανδία, ανήκετε μάλιστα σε ποια Μητρόπολη? Ναι. Εμείς, μετά τη Νέα Ζηλανδία, ο Πατριάρχης μας έκανε στο Χονγκ Κονγκ. Στο Χονγκ Κονγκ. Αλλά, ναι, το Χονγκ Κονγκ είναι μεγάλη έκταση πάλι. Δημιούργησε μια καινούρια Μητρόπολη στη Σιγκαπούρη. Αλλά λέμε Μητρόπολη, αλλά μικρή είμαστε, είναι πτωχή Μητρόπολη, δεν έχει όπως στην Ελλάδα, είναι μεγάλη έτσι. Δεν έχει πολλούς πιστούς. Μάλιστα, ναι. Ναι. Η Μητρόπολη μόνο να διακονεί έτσι πιο εύκολα Ινδία, Πακιστάν, Ινδονησία και το Τιμόρ. Έτσι είναι ο Μητροπολίτης μας μείνει στο Σιγκαπούρη. Η οποία είναι μια πανάκριβη πόλη, βεβαίως, τα πάντα βεβαίως εκεί στοιχίζουν ακριβά, βεβαίως, και ναι, πόσο δύσκολο είναι χωρίς έσοδα, μάλιστα, από πιστούς, μάλιστα, να κρατηθεί μια Μητρόπολη, μάλιστα, η οποία κάτω από την πνευματική της εξουσία έχει πανφτωχές χώρες. Βεβαίως. Όλες αυτές οι χώρες που αναφέρατε είναι πανφτωχές. Μάλιστα. Και οι χριστιανοί ελάχιστοι. Μάλιστα, μάλιστα. Για να κατανοήσουν οι τηλεθεατές τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, γι' αυτό τα συζητούμε όλα αυτά. Μάλιστα, ναι. Και να προχωρήσουμε τώρα, ναι, στο έργο. Γιατί ξεκινήσαμε λέγοντας πώς κάνατε τις σπουδές, πώς πήγατε στη Νέα Ζηλανδία, επιστρέψατε στην πατρίδα σας. Μάλιστα. Τι βρήκατε στην πατρίδα σας? Ναι, όταν τελειώσαμε τις σπουδές από εδώ, γυρίσαμε στην Ινδονησία και αποφάσισα να αρχίσουμε από την Σουμάτρα. Επειδή ξέρω πολύ έτσι, τη συνήθεια των ανθρώπων εκεί, αποφάσισα εκεί. Ναι, γι' αυτό μείναμε, όταν φτάσαμε στο Μεντάν, στην πόλη Μεντάν, για 2, για 1 μήνα, έτσι, μέναμε στο ξενοδοχείο για να αποφασίσουν πού να μείνουμε. Το Μεντάν είναι η πρωτεύουσα της Σουμάτρας. Της Σουμάτρας, ναι. Μείναμε στο ξενοδοχείο, μιλάμε πριν από 30 χρόνια. Μείναμε στο ξενοδοχείο, απλώς ξενοδοχείο, για 1 μήνα. Και από εκεί γυρνάμε, ψάξαμε ένα απλό σπίτι για να μείνουμε εκεί, να αρχίζουμε πώς να κάνουμε την αποστολή. Βεβαίως, επιτέλους βρήκαμε ένα απλό σπίτι και από εκεί κάθε μέρα κάνουμε παράκλησεις και κάνουμε και πάλι και την Θεία Λειτουργία. Εγώ έψαλε την πρεσβυτέρα, η πιστή, η κόρη μου και αγόρι μου, ο Ιάννης τότε. Ναι, κάνουμε Θεία Λειτουργία οι 4 μας στο σπίτι. Ναι, κάνουμε κανονικά Θεία Λειτουργία, κάνουμε όπως στην Ελλάδα, για να δημιουργήσουμε
το μικρό ιεραποστολή στην Τουνησία. Και τα ιερά σκεύη και τα άμφια σας τα είχε προμηθεύσει η Μητρόπολη Νέας Ζηλανδίας? Μας προσφέρει η αδελφότητά μας από εδώ. Η αδελφότητα από τη Θεσσαλονίκη οργάνωσε την πρώτη Ορθόδοξη κοινότητα στο Μεντάν της Σουμάτρας. Μάλιστα, μάλιστα. Και ήσασταν οι τέσσερις της οικογένειας. Ναι. Και πώς προχώρησε το έργο να φτάσουμε στο σήμερα? Μάλιστα, όταν κάναμε ψώνια μαζί με την προσπιτέρα τότε, ένα παιδί μας μεταφέρει με το έτσι τοπικό, με τοπική συγκοινωνία, Μπέτσα λέγεται. Χωράμε δύο άτομα εκεί και είναι σαν οδηγός δίπλα, Μπέτσα λέγεται. Και μιλήσαμε στο ενδιάμεσο. Μηχανοκίνητο δηλαδή. Τέτοιο μηχανοκίνητο. Και εκεί λέει, ένα τρίκυκλο θα λέγαμε. Τρίκυκλο, ναι. Και αυτός μου είπε, ναι, εγώ μένω στον δρόμο, δεν έχω να φάει, ναι. Και μόνο το μπέτσα αυτό είναι σαν η πηγή των, έτσι, των εισόδων του. Και είπαμε, ελάτε στο σπίτι να μιλήσουμε. Αν θέλεις να φας το σπίτι, έλα στο σπίτι μας αν είναι ανεκτά. Και από εκεί άρχισε, κάθε μέρα ήρθε το παιδί, τι να κάνω, ναι. Και είπαμε στο παιδί, πριν να κάνουμε τίποτα, να κάνουμε προσευχή, να κάνουμε πρωινή μας προσευχή. Από εκεί το παιδί λέει, μπορώ να το φέρω τους γονείς μου εδώ και να μαθαίνει για την θρησκεία σας, έτσι είπε. Πάτε να κάνω μια ερώτηση και συγγνώμη που σας διακόπτω. Κυκλοφορούσατε με ράσα? Στην αρχή όχι. Στην αρχή όχι. Στην αρχή όχι, ναι. Στην αρχή, ναι. Με το έτσι κανονικό ρούχα. Με τα ρούχα, ναι. Λοιπόν, έφερε τους γονείς. Μάλιστα. Στη συνέχεια. Έφερε τους γονείς και είπαμε, ναι, κάθε μέρα κάνουμε πρωινή προσευχή, κάθε Κυριακή, ελάτε να δείτε, είναι, είναι στην Τουνησία καινούρια θρησκεία, αλλά είναι αρχαία, έτσι, αρχαία εκκλησία, είπαμε. Α, πολύ ωραία, ναι, ψάλλει σαν το Ισλάμ, μπορώ να το φέρω. Ήταν μουσουλμάν, φυσικά. Μπορώ να το φέρω και άλλα, η δική μας, έτσι είπε. Ελάτε να το φέρετε, από εκεί αρχίζει την αποστολή. Έτσι άρχισε. Όμως εδώ έχω μια απορία, πάτερ. Γνωρίζω ότι το Ισλάμ ορίζει θανατική ποινή για αυτόν που εγκαταλείπει το Ισλάμ και προσχωρεί σε άλλη θρησκεία. Mm-hmm. Αυτή η παράδοση δεν υπάρχει στην Ινδονησία? Υπάρχει στην ουσία. Γι' αυτό έχει έτσι παραδοσιακό μουσλιμάνο. Παραδοσιακή μουσλιμάνη. Έχει φανατική μουσλιμάνη. Έχει κατηγορία. Αυτοί που εφαρμόζουν κατά γράμμα, ναι, αυτό, ότι εγκατέλειψες το Ισλάμ, είσαι προδότης του προφήτου, άρα καταδικάζει σε θάνατο. Στη Σουμάτρα αυτό δεν συνέβαινε? Συνέβαινε, αλλά έχει περιοχή. Ας πούμε, άμα είναι κοντά στο Ατσέ, αυτό πολύ πολύ φανατισμοί στο Ατσέ που έγινε το τσουνάμι. Υπάρχουν κατά περιοχές, ναι, λοιπόν. Μάλιστα, άμα είναι κοντά στον Ινδουιστέ, δεν είναι τόσο φανατισμοί. Όταν υπάρχουν και άλλα θρησκεύματα, ναι, μαζί. Ναι. Επηρεάζουν ένα τον άλλο. Το ένα στον άλλο. Και έτσι σέβονται τροποντινά ο ένας τον άλλο. Άρα η κατάσταση στην περιοχή σας στο Μεντάν ήταν πρόσφορη για να έρθουν κάποιοι, μάλιστα, και να γνωρίσουν την Ορθοδοξία. Μάλιστα, μάλιστα. Και έτσι ήρθε αυτή η οικογένεια η πρώτη. Βαφτίστηκαν? Βεβαίως, ναι. Μετά από 6 μήνες και πήραν απόφαση να βαπτιστούν. Ναι, κάνουμε κάτι σε 6 μήνες, ναι. Και πότε κάνατε την πρώτη κοινότητα την Ορθόδοξη? Πριν, ναι, τον Ιανουάριο 1998. Το 98. Μάλιστα. Ήσασταν τότε περίπου πόσοι? Βεβαίως, εγώ, η πρεσβυτέρα και δύο παιδιά τότε, σαν σπόρος της εκκλησίας στην Τουνησία, εκεί το βαπτίσαμε πέντε άτομα. Μάλιστα. Οπότε, το επόμενο βήμα ασφαλώς θα ήταν να κτιστεί ένας ναός. Μάλιστα. Για πείτε μου τις δυσκολίες. Στην αρχή δεν έχουμε πρόβλημα. Υπόπεδο, χρήματα στην για το κτίσιμο. Στην αρχή δεν έχουμε έτσι σκοπό να κτίζουμε το ναό, επειδή στην γνώμη μου είναι πολλά έξοδα. Ναι. Στην αρχή θέλω μόνο να κρίσω τον λόγο του Θεού, να ξέρουν ο κόσμος ότι είμαστε Ορθόδοξοι. Ναι. Προς να κτίζω ναό δεν έχει στο μυαλό μου τότε. Αλλά έχουμε καλή σχέση μαζί τον πρόεδρο τότε, τον ιατρό
Παπαρίς Μητρακόπουλος και από την εξαρρωτική Ιεραποστολή. Η συνέχεια μας στέλνει χρήματα, τι συμβαίνει εκεί στην Ινδονησία, Πάτερ, να μου το στείλεις έτσι γράμμα. Από εκεί άρχισε έτσι. Εάν έχουμε τώρα, εάν έχουμε αρκετούς πιστούς, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να χτίζουμε την εκκλησία, έτσι είπε από την εξωτερική Ιεραποστολή ο γιατρός. Λοιπόν, εξασφαλίσατε τα κεφάλαια για να χτίσουμε. Πρώτα, ναι. Όμως έπρεπε να βρεθεί και ένα οικόπεδο. Μάλιστα. Είναι εύκολο να βρεθεί ένα οικόπεδο για να κτιστεί ναό στην Ινδονησία σε ένα αστικό κέντρο? Γιατί ασφαλώς μέσα στο Μεντάν έγινε ο πρώτος ναός. Ναι, μέσα στο Μεντάν. Βεβαίως, διαλέξουμε να είναι τόσο πολύ ακριβά έτσι περιοχή. Ναι. Επειδή πήγατε σε φτωχή περιοχή. Ναι. Διαλέξαμε περιοχή που είναι στο μέλλον να γίνει έτσι αναπτυγμένη πόλη. Ναι, τώρα όταν μιλάμε πριν από 30 χρόνια είναι χωριό. Αλλά τώρα ήταν έξω από την πόλη. Στα προάστια. Ναι, προάστια. Αλλά τώρα είναι πάλι, αλλά τώρα έγινε πόλη. Έγινε, μπήκε μέσα στην πόλη, μάλιστα, αφού αναπτύχθηκε όπως και όλες οι πόλεις. Μάλιστα, κύριε Απόστολε. Ναι. Και πότε κτίστηκε ο πρώτος ναός? Μετά από 7 χρόνια όταν φτάσαμε στην Ινδονησία. Το 205, 2005. Ναι. Μάλιστα. Και ήσασταν τότε πόσοι πιστοί? Οι πιστοί είναι 10, έτσι, 10 άτομα. 10 άτομα τότε. Ναι. Τότε. Ναι. Και για να δούμε τώρα την πορεία. Αυτή η ενορία πόσους πιστούς διαθέτει σήμερα? Τώρα 300 άτομα. 300 άτομα. Αυτοί όλοι μένουν μέσα στο Μεντάν και στα γύρω προάστια? Μένουν στο Μεντάν, αλλά είναι έξω από το Μεντάν, έχουμε πάλι έτσι κτίζουμε εκκλησία. Έχετε άλλη εκκλησία, μάλιστα. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί τηλεθεατές, φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή μας τον πατέρα Χρυσόστομο Μανάλου, Ινδονήσιο την καταγωγή, Ορθόδοξο ιερέα, ο οποίος επισκέφθηκε την χώρα μας, καθώς εδώ έχει σπουδάσει πριν από 30 και πλέον χρόνια, φιλοξενούμενος της Αδελφότητας Ορθόδοξης Ιεραποστολής Θεσσαλονίκης. Ο πατήρ Χρυσόστομος έκανε τον κόπο να έρθει στην Κοζάνη αποκλειστικά για την εκπομπή αυτή. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για το παρελθόν, παρουσιάσαμε κάποια στοιχεία για τη χώρα του και για την πορεία την προσωπική του προς την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τώρα είναι η ώρα να προβάλλουμε μια μικρού μήκους ταινία για να δούμε κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δραστηριότητας που αναπτύσσει η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ινδονησία και θα επανέλθουμε με τον πατέρα Χρυσόστομο να συζητήσουμε πάνω σε διάφορα θέματα. Μια ομάδα Ελλήνων από τη Θεσσαλονίκη, μέλη της Αδελφότητας Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής, φτάνουν στο αεροδρόμιο του Μεντάν, πρωτεύουσα της Σουμάτρας. Εκεί τους υποδέχεται ο Ινδονήσιος Ιεραπόστολος, πατήρ Χρυσόστομος Μανάλου. Di dalam budaya seperti inilah beberapa tahun yang lalu Ortodoks masuk dan termasuk saya sendiri bersama dengan keluarga dan istri mendirikan atau membawa Ortodoksi yaitu di Indonesia. Η πρεσβυτέρα Ελισάβετ δοκιμάζει τις φωνητικές ικανότητες μιας φοιτήτριας της Θεολογικής Σχολής Άγιος Παύλος. Bajo Yesu hasambua ita yada agoto ba ara bajo Yesu hasambua ita. Kamu harus ikut perensarenan, ya harus ya. Tuhan Yesus bagimu itu apa? Η χειρούργος οφθαλμίατρος κυρία Κατερίνα Αλεξάνδρου εξετάζει τους φοιτητές της θεολογικής σχολής.
Η Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής υποστηρίζει την ανοικοδόμηση και τον εξοπλισμό του Ορθοδόξου Νοσοκομείου Θεοτόκος. Το Ορθόδοξο Σχολείο Αγία Σοφία περιλαμβάνει νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο και είναι μια προσφορά της Αδελφότητας Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής. Thank you.
Τα παιδιά του Ορθόδοξου Δημοτικού Σχολείου στην ορεινή περιοχή Σουμπούλ έρχονται από διάφορα χωριά με τα πόδια. Διανύουν μέχρι και αποστάσεις 2 ώρων για να φτάσουν στο σχολείο που τους έφτιαξε ο πατήρ Χρυσόστομος. Εκεί τους περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη. Ήταν η καθηγήτρια, κυρία Αγγελική Καφαντάρη. Όσο περισσότερες γνώσεις αποκτούμε και όσο περισσότερο καλλιεργούμε το χαρακτήρα και την προσωπικότητά μας, τόσο περισσότερο ανεβαίνουμε. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ καλύτερα τα προβλήματα της ζωής που θα μας παρουσιάσουν. Semakin gampang Anda menyelesaikan problem atau masalah-masalah dalam kehidupan Anda. Jadi, pasti masa depan Anda jauh lebih bagus. Για να δούμε καλύτερα κάτι που θέλουμε, ανεβαίνουμε στο πιο ψηλότερο σημείο. Για να δούμε κάτι μακριά. Έτσι είναι και η γνώση στη ζωή μας. Όσο περισσότερες γνώσεις αποκτούμε στη ζωή μας, τόσο καλύτερα θα βλέπουμε τη ζωή. Πάτερ Χρυσόστομε, είδαμε την ταινία. Θα ήθελα συμπληρωματικά προς αυτά να προβάλλω κάποιες ακόμη φωτογραφίες και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε αντίθεση με εμάς τους χριστιανούς της χώρας της Ευρώπης που κατά όνομα μόνο είμαστε χριστιανοί, οι μουσουλμάνοι παραμένουν ως επιτοπλίστων παραδοσιακοί και τηρούν τις παραδόσεις και κάνουν τις προσευχές τους σε υπαίθριους χώρους. Να δούμε τώρα μία φωτογραφία που δείχνει ότι ακόμη και αξιωματούχοι μαζί με τον απλό λαό την ώρα της προσευχής γονατίζουν και προσεύχονται. Αυτό ακόμη και στις μεγάλες πόλεις μάλιστα, γίνεται. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Μην νομίζουμε ότι γίνεται μόνο στα μικρά χωριά. Να δούμε μία ακόμη φωτογραφία. Οι δημόσιες τιμωρίες υπάρχουν ακόμη. Ναι, ναι. Τώρα. Υπάρχουν ναι, ακόμη. Ναι. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε να τιμωρείται με μαστίγωση μία ναι, γυναίκα. Μάλιστα. Να φύγει παρακαλώ και αυτή η φωτογραφία. Να δω. Και να δούμε αυτό που στο πρώτο μέρος της εκπομπής προβάλαμε, ότι υπάρχει μία έξαρση φανατικών, οι οποίοι δυστυχώς φανατίζονται εκτός Ινδονησίας και γυρίζουν με σκοπό να δημιουργήσουν προβλήματα στην μάλιστα, χώρα τους. Εδώ βλέπουμε διαδήλωση Ινδονησίων Μουτζαχιντίν, ναι, επειδή κάτι συνέβη σε κάποια χώρα της Δύσης, κάποιος ανόητος έθιξε στο όνομα δήθεν της ελευθερίας τον προφήτη Μωάμεθ. Αυτό οι μουσουλμάνοι δεν το ανέχονται ναι, και πολύ καλά κάνουν. Βεβαίως, ναι. Αλλά βέβαια πληρώνουν αθώοι τις ανοησίες κάποιων που θέλουν να δείξουν ότι είναι ελεύθερα πνεύματα. Για να δω αν έχω και καμιά άλλη φωτογραφία. Παρακαλώ να φύγει και αυτή. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα πάνω στο έργο. Είδαμε και την ταινία, είδαμε εκεί πέρα πώς αναπτύσσεται η ιεραποστολική δράση. Τώρα, πλέον διαθέτεται, όπως είπατε, ένα ναό μέσα στο μεγάλο συγκρότημα του Μεντάν, που τι πληθυσμό έχει περίπου μαζί με τα προάστια του, πώς φτάνει το εκατομμύριο, περνάει. Στο Μεντάν έχουμε κοντεύει, μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Α, 3 εκατομμύρια, ναι, μάλιστα, είναι ναι, πολύ μεγάλη πόλη. Ναι, μεγάλη πόλη. Μάλιστα. Ναι. Και τώρα εκεί εσείς μένετε κοντά στο ναό, μέσα στην περιοχή αυτή που ναι, είναι ο ναός έχετε και άλλα κτίσματα. Ναι, και διαλέξουμε έτσι ναό, ας πούμε, είμαστε, μιλάμε στο προάστιο. Στο άλλο προάστιο έχουμε σχολείο, Αγία Σοφία. Α, σε άλλη περιοχή. Σε άλλη περιοχή και σε άλλη περιοχή, λάγει στο προάστιο, έχουμε Άγιο Νικήτα. Έχουμε θεολογική σχολή, έχουμε εκκλησία, έχουμε το νοσοκομείο. Διαλέξουμε στη μέση για να επικοινωνήσουμε πιο εύκολα να δω τα έργα αυτά στην πόλη Μεντάν.
Α, εσείς μένετε κάπου στη μέση και πρέπει να τα επισκέπτεστε όλα αυτά για να τα πεθεωρείτε. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό όταν μου λέτε ότι μόνον 300 πιστοί και έχετε αναπτύξει αυτό το έργο. Ασφαλώς με τη βοήθεια, ναι, κυρίως από την Ελλάδα. Μάλιστα. Μήπως δέχεστε βοήθεια και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Αυστραλία? Ναι, μερικοί από την Αυστραλία, ναι. Και από τη Νέα Ζηλανδία σας θυμούνται? Όχι, όχι. Όχι από τη Νέα Ζηλανδία. Κατόλου. Μάλιστα. Μιλούμε για Έλληνες της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτείων. Μάλιστα. Μάλιστα. Για πείτε μου λίγο περισσότερα για αυτά. Καταρχήν, είστε ο μόνος ιερέας ή υπάρχουν και άλλοι ιερείς στο Μιντάντορο? Βεβαίως, ναι. Στην αρχή μόνος μου στην Σουμάτρα, αλλά στην Ιάβα έχει ιερέα. Ναι. Στην Ιάβα θα μιλήσουμε μετά. Μάλιστα. Ναι. Στην Σουμάτρα μόνος μου τότε, ναι. Και μετά από έτσι, πριν από... 10 χρόνια έγινε ο αδελφός μου, κάνει εικόνα τότε. Αγιογράφος. Ναι, αγιογράφος, ο Αθανάσιος λέγεται. Αυτός και... που είπατε προηγουμένως ότι ήταν μουσουλμάνος πριν? Όχι, ή όχι, άλλος. Άλλο, ναι. Άλλο. Αυτός έκανε μάθημα στην Ελλάδα και στη... Δεν θυμάμαι. Σε κάποιο μοναστήρι. Σε κάποιο μοναστήρι κάτω εκεί, κοντά στην Αθήνα, Αργολίδος. Στην Μητρόπολη Αργολίδος. Στην Μητρόπολη Αργολίδος για 6 μήνες. Και όταν πέτυχε έτσι πώς να κάνει αγιογραφία, γύρισε στην Ινδονησία. Και επειδή βλέπω ότι έχει επιθυμία να γίνει ιερέας, να γίνει έτσι διάκονος, ζήτησα από τον τότε ο Νικήτας στο Hong Kong. Στο Hong Kong, ναι. Που ήταν από την περιοχή μας, ναι, κατάγεται, από ένα χωριό, τον Κρόκο εδώ. Μάλιστα. Νικήτας, ναι. Λιούλιας. Ναι, μάλιστα. Και από εκεί, ναι, κάνει ιερέας ο πατήρ ο Αθανάσιος. Αλλά πριν από 3 χρόνια πέτανε και αυτός. Και ασθένησε. Ασθένησε, ναι, ναι. Οπότε τότε δεν είχαμε μόνος μου πάλι. Αλλά τώρα με την βοήθεια του Θεού έχουμε 4 ιερείς κιόλας στην Ινδονησία, στην Σουμάτρα. Για να διακονεί όλα τα έργα που έχουμε εκεί. Όλοι είναι μέσα στο Μεντάν ή... Όχι, σκορπισμένα. Α, είναι. Ναι, σκορπισμένα. Επομένως, ναι, έχουν αναπτυχθεί και άλλες ενορίες. Ο, βεβαίως, βεβαίως, ναι. Έχουμε 10 ενορίες τώρα, ναι, στην Σουμάτρα. 10 ενορίες. Μάλιστα. Μάλιστα. Και για μιλήστε μου για τα άλλα, για τις άλλες δραστηριότητες. Είπατε για σχολείο. Τι είδους σχολείο είναι αυτό? Ναι. Στην αρχή βλέπω ότι... το καλύτερο μέσο της Ιεραποστολής είναι με τα παιδιά και η κυβέρνηση δεν έχει, ας πούμε, σαν απαγόρευση ότι στα σχολεία μόνο το Ισλάμ δεν είναι, αλλά έδωσε έτσι ελευθερία να κάνουμε έτσι μάθημα θρησκευμάτων εκεί. Γι' αυτό ιδρύσαμε το σχολείο. Στην αρχή βεβαίως τα παιδικά, έτσι, παιδικό σταθμό. Ναι, παιδικό σταθμό. Ξεκινήσατε, ναι, με παιδικό, ναι, σταθμό. Για να είναι πιο εύκολα να στήσουμε σχολείο. Αλλά με το πέρασμα του χρόνου τα παιδιά αυτά θέλουν να πάνε στο δημοτικό. Και από εκεί σιγά σιγά, από παιδικό σταθμό, ναι, κάναμε και το παιδικό σταθμό. Ναι. Οι γονείς ασφαλώς αυτών των παιδιών είναι μουσουλμάνοι ως επί το πλείστον. Μάλιστα. Αν όχι όλοι. Ναι. Γνωρίζουν ότι στέλνουν τα παιδιά τους σε ένα σχολείο που ανήκει σε μια θρησκεία, ναι, διαφορετική. Μάλιστα. Αν οι ίδιοι το δέχονται αυτό, επειδή σκέπτονται ότι εκεί τα παιδιά τους θα μάθουν κάτι καλό, δεν σκέπτονται τους γείτονες που τους πούν τι είναι αυτό που κάνεις, γιατί το στέλνεις το παιδί σου σε αυτό το σχολείο? Δεν υπάρχουν τέτοιοι φόβοι? Στην αρχή έχουν, αλλά στην αρχή τέτοιο έτσι αίσθημα έχει μέσα στην καρδιά τους. Αλλά με το πέρασμα του χρόνου κάνουμε έτσι συνομιλία, κάνουμε συζήτηση ότι τα παιδιά είναι, πάνε στα καλά έτσι χέρια. Οπότε οι γονείς μας δώσανε τα παιδιά να είναι μαζί μας. Έρχονται και οι ίδιοι, βλέπουν πώς περνούν, βεβαίως, τα παιδιά. Βεβαίως, βεβαίως. Και βλέπω ότι εκεί τους εξασφαλίζεται και μια ομοιόμορφη στολή. Μάλιστα, μάλιστα.
Μήπως τους προσφέρετε και γεύμα? Όχι, δεν προσφέρουμε, αλλά στις εορτές το κάνουμε, στο Πάσχα, στα Χριστούγεννα, προσφέρουμε γεύμα δωρεάν. Μάλιστα. Mm. Και ξεκινήσατε με το παιδικό σταθμό, μετά προχωρήσατε και σε άλλο σχολείο? Βεβαίως, ναι. Βλέπω έτσι ότι είναι καλό να το έχουμε παιδικό σταθμό, δημοτικό και μετά στην άλλη έτσι, περιοχή το κάνουμε έτσι, όχι μόνο στο Μεντάν, πάει και πάει αλλού. Ναι, οπότε το σχολείο μας δεν είναι μόνο στην πόλη Μεντάν, αλλά έχει στο νησί Νίας, έχει στη άλλη κοινότητα μακριά από το Μεντάν πάλι. Και είναι έτσι το πρώτο σχολείο, το δημοτικό σχολείο ή έχει και γυμνάσιο μετά? Μετά, ναι, σε ίδια μέρος έχει και γυμνάσιο, έχει και το λύκειο. Έχει και λύκειο. Μάλιστα. Και μετά προχωρήσετε και στην εκκλησιαστική σχολή. Μάλιστα, εκκλησιαστική σχολή έχουμε, ναι. Εκκλησιαστική σχολή. Αλλά η εκκλησιαστική σχολή είναι διαφορετικό μέρος μαζί με τον, ναι, μαζί με το και γυμνάσιο. Σε όλα αυτά τα σχολεία που κάνατε, ποιοι διδάσκουν και ποιος τους πληρώνει αυτούς που διδάσκουν? Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, το μεγάλη ερώτηση. Ναι. Βεβαίως, στην αρχή, εγώ με την προσβητέρα κάνουμε τα δίδαγμα αυτά, επειδή δεν έχουμε έτσι να πληρώσουμε τους δασκάλους. Και στην αρχή δεν παίρνουμε έτσι χρήματα από τα παιδιά. Αλλά με το πέρασμα του χρόνου, 20 παιδιά, 30 παιδιά, αποφασίσαμε την προσβητέρα να πάρουμε λίγο κάτι από τα παιδιά για να πληρώσουμε τους δασκάλους και εμείς να πάμε αλλού. Οπότε ναι, αποφασίσουμε να παίρνουμε από τα παιδιά ελάχιστα χρήματα ή να πληρώσει για 2 δασκάλους, 3 δασκάλα τέτοιο. Ναι. Αυτοί οι δάσκαλοι είναι ορθόδοξοι? Στην αρχή όχι, αλλά όταν μας βλέπουν το παράδειγμα που κάνουμε εμείς, όλοι σχεδόν που είναι σαν διευθυντής είναι ορθόδοξοι της προβλάς. Δηλαδή ήταν χριστιανοί καταρχήν ή μπορεί να ήταν και μουσουλμάνοι οι πρώτοι δάσκαλοι? Χριστιανοί, αλλά δεν πάνε στην εκκλησία τότε. Δεν ήταν πρωτεστάντες. Πρωτεστάντες, μάλιστα. Και όταν ήρθαν εκεί είδαν και μεταδέχθηκαν, ναι, να βαπτιστούν. Μάλιστα, μάλιστα. Και τώρα φτάνουμε όμως να έχουμε και μια εκκλησιαστική σχολή. Εκεί συνεχίζετε να διδάσκετε εσείς με την πρεσβυτέρα, μάλιστα, οι δυο σας. Μάλιστα. Όλα τα μαθήματα τα κάνετε εσείς ως εκ τούτου. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Ο κόπος τεράστιος. Βεβαίως. Για να μπορέσετε να ελέγξετε όλο αυτό το έργο και δεν μιλήσαμε ακόμη για το τμήμα της υγείας. Έχετε και μία κλινική. Μάλιστα. Αυτή η κλινική πώς λειτουργεί? Στην αρχή βεβαίως λειτουργεί κανονικά, αλλά στα τελευταία έχουμε καινούρια νόμος από την κυβέρνηση ότι πρέπει να έχει συνεργασία με την ασφάλεια της κυβερνήσεως. Με την κοινωνική ασφάλεια. Με την κοινωνική ασφάλεια. Εσείς τώρα αυτού πόσους γιατρούς τώρα έχετε? Ναι, έχουμε 20 γιατρούς. 20 ναι. Γιατρούς. Ναι. Ποιους τους πληρώνει? Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Γι' αυτό είπα στον Δεσπότη, σημασμιότατε, βλέπω τώρα είναι δύσκολα, ναι. Μέχρι τώρα δεν έχουμε ακόμη έτσι απόφαση από την κυβέρνηση ότι θα μας το δώσει χαρτιά να έχουμε συνεργασία με την κυβερνητική ασφάλεια. Να σας δώσει την άδεια λειτουργίας αυτής. Ναι. Επειδή μας ζητάνε όταν έχουμε συνεργασία μαζί με την ασφάλεια, οπότε μέσα είναι σύγχρονο, όχι μόνο ένα έτσι. Ένα βελόνι, ένα κτίριο. Έχει κάποια, εφόδια. Ναι, εφόδια, αυτό είναι. Έχει κάποια εφόδια. Ναι. Και πώς βλέπετε το μέλλον της κλινικής αυτής, θα μπορέσετε να την κρατήσετε? Καταρχήν, εσείς το κτίσατε το κτίσμα της κλινικής? Μάλιστα, εσείς, μάλιστα. Ναι. Με βοήθεια από μάλιστα, την Ελλάδα. Ναι, ναι. Και βεβαίως, κάνουμε αναβάθμιση τότε από την κλινική, κάνουμε το νοσοκομείο. Αλλά για να έχετε 20 γιατρούς, ναι, είναι πάρα πολύ. Βάλουμε νοσοκομεία, αλλά δεν βλέπω καλά τώρα, ναι, επειδή δεν είναι το θέμα της κυβερνήσεως, αλλά θέμα τα δικά μας, έχει έξοδα τόσο πολύ για να γίνει αυτό το θέμα. Και το κακό είναι ότι η βοήθεια από την Ελλάδα έχει μειωθεί, να πούμε και αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Ναι, μάλιστα. Παλιότερα στέλναμε περισσότερο, τώρα περνούμε και εμείς μια κρίση που τη λέμε οικονομική, γιατί δεν ξέρουμε τι σημαίνει κρίση στον άλλο μάλιστα, κόσμο. Μάλιστα. Αν πηγαίναμε να επισκεφθούμε μια χώρα της Αφρικής, ναι, ή της Ανατολικής Ασίας, τότε θα καταλαβαίναμε τι σημαίνει κρίση. Μάλιστα. Τώρα δυστυχώς
κλαίμε χωρίς, οι περισσότεροι από εμάς, γιατί κάποιοι όντως παίρνουν μια κρίση, χωρίς να βιώνουμε κρίση παραπονούμαστε, γιατί απλώς δεν μπορούμε πλέον να σπαταλούμε. Μάλιστα. Αυτή είναι η τραγωδία μας. Να ευχηθούμε ο Θεός να δώσει να μην οπισθοχωρήσει το έργο. Βεβαίως, και αυτοί οι γιατροί είναι χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Μουσουλμάνοι, ναι. Οι πιο πολλοί είναι μουσουλμάνοι. Πιο πολλοί μουσουλμάνοι. Μάλιστα. Τώρα, έχω κάποιες ακόμη φωτογραφίες να δείξουμε και να σχολιάσουμε με την ευκαιρία, παρακαλώ το σκηνοθέτη. Εδώ είστε εσείς, Πάτερ. Μάλιστα. Ναι. Αλλά το 2001, πριν από 16 χρόνια, μάλιστα, με κάποια παιδιά τα οποία βαπτίσατε. Η πρεσβυτέρα είναι δίπλα σας που κρατάει το μωρό? Όχι, 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 είναι μια άλλη και. Μάλιστα. Μάλιστα, για να δούμε κάποιες άλλες φωτογραφίες. Εδώ επίσης μετά από βαπτίσεις. Ναι. Εδώ κατά τη Μεγάλη Παρασκευή, μάλιστα, βλέπω, βγάζετε τον Εσταυρωμένο. Εδώ είναι η χειροτονία του αδερφού σας. Μάλιστα, ναι. Από τον Σεβασμιώτη τον Νικήτα. Μάλιστα. Οι άλλοι δύο ιερείς είναι πάλι τη Σουμάτρα. Στην Ιάβα είναι. Η χειροτονία έγινε στην Ιάβα. Όχι, στο Μεντάν, στον Σουμάτρα. Στο Μεντάν. Στην Σουμάτρα, ναι. Εδώ πάλι βλέπουμε από την περιφορά του επιταφείου. Ναι. Εδώ ένα αγιασμό. Πού τον κάνετε αυτό τον αγιασμό? Ομαδική βάπτισμα είναι. Α, μετά, ομαδική βάπτιση. Και εδώ με την ενορία σας το 2007, πριν από 10 χρόνια. Ναι, μαζί με τους φοιτητές. Αριστερά, ναι, σας είναι η πρεσβυτέρα. Μάλιστα. Και αυτοί είναι οι φοιτητές της Θεολογικής σχολής. Της Εκκλησιαστικής σχολής. Ναι. Στο σημείο αυτό, για να δούμε πως έχω και τη φωτογραφία. Μάλιστα. Όχι, παρακαλώ να φύγει αυτή. Δεν τη έχω μαζί μου αυτή, αλλά είχα διαβάσει ότι κατά καιρούς φιλοξενείτε πολλά παιδιά. Μάλιστα. Στην οικογένειά σας με την πρεσβυτέρα, η οποία θυσιάζεται για αυτά τα παιδιά, και φτάσατε να φιλοξενείτε μέχρι πόσα παιδιά? Τώρα πέρασε από το σπίτι μας 150 άτομα παιδιά. Και κάποια στιγμή φτάσατε να έχετε μαζί πόσα? 10, 15. Όχι, μέχρι τώρα κάθε χρόνο έτσι περίπου 20 έχουμε στο σπίτι. Γύρω τώρα, στα 20. Στα 20. Αυτά τώρα, πού μένουν? Στο σπίτι μας. Ναι, μέσα, έχετε κρεβάτια με, ναι, έχω, πάνω κάτω. Ναι, πίσω από το σπίτι μας μικρό δωμάτιο, ναι, εκεί κοιμούνται τα παιδιά αυτά. Αυτά τα παιδιά πώς έρχονται σε εσάς, πάντα? Συνήθως έρχονται στην εκκλησία, όταν πέρασε την Θεία Λειτουργία, λέει, Πάτερ, μπορώ να έρθω στο σπίτι σας, ελάτε παιδί μου. Όταν τελειώσουμε φαγητό, λέει, Πάτερ, μπορώ να μείνω εδώ. Εντάξει παιδί μου, άμα θέλεις, έτσι είπαμε, ναι. Και έτσι όταν δεν του αρέσει, θα μείνει. Και ρωτάμε, για να μείνει εντελώς εδώ ή μόνο για μέρες? Λέει, θα μείνω για πάντα. Για πάντα. Καλά, ναι. Αυτά είναι ορφανά παιδιά? Δεν είναι ορφανά, φτωχά παιδιά, και έχει συνήθως τα πρόβλημα στην οικογένεια τους. Α, στην οικογένεια. Μάλιστα, ναι. Είναι η κατάσταση δύσκολη, ναι, στο, μάλιστα, σπίτι. Ναι. Αλλά αυτά τα παιδιά δεν λένε στους γονείς ότι εμείς φεύγουμε και θα πάμε εκεί? Ναι, οι γονείς έρχονται στο σπίτι, λέει, καλά πάτερ, ναι, βλέπω, ναι, είστε τα παιδιά μας, ναι, στα καλά χέρια, ας τα αφήσουμε. Α, ησυχά, σου λέει, μάλιστα, αυτού θα έχουν και ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Ναι, όχι μόνο ακόμη ψωμί, είναι σαν να είναι το παιδί μας. Στέλνουμε στα σχολεία, ναι, στέλνουμε στα σχολεία, αγοράσουμε τα ρούχα. Ναι, αυτό είναι το, ναι, ναι. Πάτερ, όλα αυτά χρειάζονται χρήματα, πολλά πολλά χρήματα. Μάλιστα, ναι. Σας καλύπτει η βοήθεια που λαμβάνετε? Όχι, ναι. Τι κάνετε? Λίγο από Κύπρα, ναι, ναι, παίρνουμε, ναι, ναι. Συνήθως διδάσκω στους άλλους, έτσι, με κάλεσε να κάνω έτσι το δίδαγμα στο άλλα σχολεία. Από εκεί παίρνω κάτι και μετά τα μαζέψω με τα χρήματα να πάνε εκεί, ναι. Ναι, να μπορέσουμε. Υπάρχει πλέον βοήθεια και από ανθρώπους εκεί της ενορίας σας? Υπάρχουν ενορίτες που μπορούν να δώσουν μια μικρή λίγο, βοήθεια? Λίγο, κάτι λίγο. Μπορεί. Ο φτωχός πάντα δίνει, μάλιστα, για το φτωχότερο. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα.
είστε μία δεμένη οικογένεια. Μάλιστα, ναι. Και τώρα, για πείτε μου τώρα, για το μέλλον, έχουμε μία εκκλησιαστική σχολή. Πόσοι αποφύτησαν ως τώρα από την εκκλησιαστική σχολή? Η θεολογική μας, έτσι, το Απόστολο Παύλο λέγεται αυτό, ναι, καταρχήν αυτό ιδρύσαμε με σκοπό να έχουμε στο μέλλον, έτσι, ιερείς. Αλλά βλέπω είναι δύσκολα τώρα, επειδή ο επίσκοπος λέει να σιγά, έτσι, να κάνουμε, να γίνει ιερείς. Να μην βιαζόμαστε. Να μην βιαζόμαστε. Οπότε, ναι. Πόσοι έχουν αποφυτίσει από τη σχολή ως τώρα? 1250. 1250. Και το σχολείο μας είναι αναγνωρισμένο από την κυβέρνηση. Όλοι αυτοί από την εκκλησιαστική σχολή ή μόνο από το Λύκειο? Από την θεολογική σχολή. Ναι. Από τη θεολογική. Ναι. Και στη συνέχεια αυτοί, πού θα εργαστούν? Α, όταν πέρασε από το σχολείο μας μπορεί να γίνει καθηγητής. Μπορεί να γίνει καθηγητής σε ένα δημόσιο σχολείο στο εκεί. Στο δημόσιο, στο Λύκειο, στο γυμνάσιο τέτοιο. Και στο πανεπιστημίο. Ναι. Άρα λοιπόν μπορούν να εξασφαλίσουν εργασία. Βεβαίως. Και ας είναι μουσουλμανική η χώρα. Βεβαίως, ναι. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση ακόμη είναι πολύ ανεκτική. Ναι. Δεν είναι σαν τις αραβικές χώρες. Όχι, καθόλου. Εκεί ένας χριστιανός με τίποτε δεν θα μπορούσε να βρει εργασία. Ναι. Στη Σαουδική Αραβία. Βεβαίως, ναι. Ή στην Ιορδανία ή στην Αίγυπτο. Οπότε οι γονείς συνήθως στέλνουν τα παιδιά τους στη δική μας σχολεία. Στο δικό μας σχολείο. Τώρα πλέον κάποιο δίδακτο θα πληρώνουν ασφάλως, γιατί εσείς πώς Είπαμε έτσι, εγώ έτσι δεν παίρνω, δεν παίρνω, γι' αυτό έχουμε πολλά έτσι. Καθόλου. Ναι, πριν από ένα χρόνο δεν παίρνω, αλλά τώρα παίρνουμε $2. $2 το μήνα. Ναι. Το μήνα. Ναι. Δεν είναι πολλά, βέβαια για αυτούς πάλι. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι δύσκολο. Αλλά να διαπληρώσουμε το ρεύμα. Πρέπει, έχετε τόσα έξοδα. Μάλιστα, ναι. Αφού λοιπόν εξασφαλίζουν, αυτοί φυσικά δεν θα είναι όλοι ορθόδοξοι, βεβαίως, αφού μου λέτε έτσι. Και όμως ακούνε θεολογία ορθόδοξη. Α, βεβαίως, όλα, πώς γίνεται? Ναι, όλα τα ντογματικά, ναι. Βεβαίως η κυβέρνηση μας έδωσε έτσι ελευθερία 80% τα δικά μας. 80% της ορθοδοξίας. Αλλά εγώ με την Πρεσβυτέρα δεν μπορώ να διδάξω όλα. Τα δογματικά κρατάμε εμείς. Αλλά τα εισαγωγικά, Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, ναι. Ερμηνεία συνήθως εμείς το παίρνουμε και εμείς. Ναι. Αλλά για να μην, έτσι, δεν έχουμε χρόνο πάλι, μαζί με την Πρεσβυτέρα εντώσαμε τα γενικά μαθήματα στους άλλους για να μαθαίνουν τα παιδιά, ναι, όπως είναι θεολογική σχολή. Ναι. Μάλιστα. Ο Θεός να ευλογεί το έργο σας, είναι πάρα πολύ μεγάλο, πολύ το φορτίο που έπεσε πάνω στις πλάτες και τις δικές σας, Πάτερ Σόντμι, και της Πρεσβυτέρας, η οποία είναι πολύτιμο συμπαραστάτη στο όλο έργο. Εδώ τώρα βρήκα και κάποιες άλλες φωτογραφίες και καθώς πλησιάζει προς το τέλος η εκπομπή, καλό είναι να τις προβάλλουμε, παρακαλώ το σκηνοθέτη. Εδώ βλέπουμε ετοιμασία για ένα κοινό γεύμα, σε κάποια γιορτή θα είναι, το Πάσχα ενδεχομένως. Ναι, μάλιστα, ναι. Μάλιστα, έχετε ένα ψητό χοιρινό. Μάλιστα, ναι. Έρχονται και μη ορθόδοξοι σε αυτά τα γεύματα? Έρχονται, συνήθως καλέσαμε. Καλείται και άλλος. Ναι. Επομένως, οι σχέσεις είναι καλές, δόξα τω Θεώ, και εύχομαι να παραμείνουν έτσι και να μην επηρεαστεί ο λαός της Ινδονησίας από το φανατισμό της Μέσης Ανατολής, και έχουμε και εκεί τις ίδιες ιστορίες με τους πολλούς πολλούς νεκρούς. Να δούμε εδώ τώρα, να, που είπαμε ότι φιλοξενείτε παιδιά, ναι, στην οικογένεια. Εδώ τώρα πρέπει να είναι περί τα 20 παιδιά. Ναι, αυτά είναι, ναι, δουλεύουν όλα και όλα σε αυτά. Είναι τα έτσι, πριν να μιλάμε αυτά τα παιδιά, είναι πριν από 15 χρόνια. Ναι, αυτά μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά. Μεγάλωσαν τώρα, ναι, έγιναν οικογενειάρχες. Έγιναν οικογενειάρχες, ναι. Μάλιστα. Από αυτά που φιλοξενείτε, Πάτερ, πόσα λένε θέλουμε να βαπτιστούμε? Βεβαίως αυτοί, ναι, περάσανε από το σπίτι, από τα χέρια μου. 150 είπατε τουλάχιστον. Ναι, τα χέρια μου, όλοι είναι βαπτισμένοι. Α, όλοι όσοι όλοι, πέρασαν, ναι, από εκεί. Όλοι είναι βαπτισμένοι. Πάτερ, το ζήτησαν τα ίδια τα παιδιά? Βεβαίως, βεβαίως, ναι.
Βεβαίως, το ζήτησαν επειδή έτσι αισθάνομαι σαν μια οικογένεια. Ναι. Για να επειδή ζηλεύει, εάν τα παιδιά μας παίρνουν αιτία κοινωνία, αυτοί δεν το παίρνουν. Γιατί δεν μεταλάβω το σώμα του Χριστού. Πάτρι, πάρει πιθανότητα να λάβω το σώμα του Χριστού. Είπα, πρέπει να περάσει το βάπτισμα. Ναι, για να μην σε εμποδίσει μετά, πρέπει να κάνει πρώτα το μάθημα, να παρακολουθήσει μάθημα. Ναι, και στο σπίτι κάνω μάθημα μαζί με τα παιδιά. Άρα κάνετε κατήχηση πρώτα, μετά ναι. Γίνεται το βάπτισμα, μετά φεύγουν. Όταν κάνουν οικογένειες, έχετε ακόμη επαφή? Έχουν επαφή. Συνήθως το Πάσχα έρχονται, τα Χριστούγεννα έρχονται. Μπορεί να παντρευτούν μια γυναίκα η οποία δεν θέλει να γίνει Ορθόδοξη, να είναι Μουσουλμάνα ή να είναι Ινδουίστρια. Μάλιστα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Πολλές φορές είπα, για να έρθω στον γάμο σας πρέπει να είναι Ορθόδοξη. Αλλά εάν έχετε επιλογή, κάνετε γάμο με μη Ορθόδοξους, δεν θα έρθω στο γάμο σας. Έτσι τα διαλέξει αυτά τα παιδιά, ναι, συνήθως. Αλλά περισσότερα διαλέξουν να κάνει γάμο Ορθόδοξος. Με Ορθόδοξη γυναίκα. Ή να γίνει μετά αυτή η Ορθόδοξη ή ο άνδρας Ορθόδοξος. Τουλάχιστον τα δικά μας είναι παιδιά, πρέπει να είναι Ορθόδοξος. Μάλιστα. Ναι. Για να δω αν έχω και κάποια άλλη φωτογραφία. Ναι. Να δούμε μια άλλη φωτογραφία και να μας εξηγήσετε, Πάτερ, τι βλέπουμε εδώ. Αυτό είναι πρώτο σχολείο μας, Αγία Σοφία. Προγούρω να είναι στο σχολείο. Ναι. Τώρα έχει έτσι μεγαλώνει, επειδή εξωτερική αεραποστολή από τη Θεσσαλονίκη μας βοήθησε και κτίζουμε πάλι μεγάλο κτίριο κιόλας δίπλα, ναι, για το Λύκειο και το Γυμνάσιο. Εκεί ξεκινήσατε με τον παιδικό σταθμό. Μάλιστα, ναι. Μετά προχωρήσατε σε δημοτικό, ναι. Και μετά Γυμνάσιο και Λύκειο. Μάλιστα. Και είδαμε και στην ταινία που προηγήθηκε, χορεύετε με κάποιους μαθητές. Βεβαίως. Στην Ορθόδοξη παράδοση ο χορός του ιερέα είναι κάτι το φυσικό. Οι Προτεστάντες χορεύουν, οι Καθολικοί χορεύουν. Οι Προτεστάντες βεβαίως έχει έτσι, σαν τώρα βλέπω Ευαγγελιστές, έχει να σβήσουν οι παράδοσεις. Αν θέλουν να τα κάνουν όλα ευρωπαϊκά. Να θέλουν να κάνουν προευρωπαϊκά. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ναι. Ο κάθε λαός πρέπει, ναι, να κρατήσει. Και αποφάσισα ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ δεν το σβήσουν παραδοσιακά. Θα μείνουν εκεί πάντα. Οπότε κάτι που να πηγαίνω, το σέβονται την παραδοσιακά τους. Έτσι είναι. Ναι. Δεν... Γι' αυτό σε κάθε χώρα που βγαίνουν, σε κάθε χωριό που πηγαίνουν, ναι, πρέπει να μαθαίνω την παραδοσιακά τους για να πάει και η Ορθοδοξία. Μάλιστα. Και εδώ να δούμε και ένα ναό, δεν ξέρω αν είναι σε εσάς ή στην Ιάβα. Όχι, είναι στην Ιάβα. Είναι, μάλιστα, στην Ιάβα, ναι. Αυτός. Ναι. Αν μπορούσαμε να διαβάσουμε, να δούμε ότι είναι στην ελληνική γλώσσα γραμμένος ιερός ναός, κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μάλιστα, στην Ιάβα, ναι. Και με έναν ρυθμό ο οποίος δεν είναι ακριβώς ινδονησιακός, αλλά πρέπει να συνδυάζει στοιχεία, ναι, της αρχιτεκτονικής της Ανατολής με της κλασικής αρχαιότητας. Είναι όχι, ένα μείγμα αρχιτεκτονικής. Μείγμα με το Ινδουιστέ, έτσι, τέτοιο. Ναι, ναι, επειδή είναι στην Ιάβα. Αυτό είναι το σωστό. Πρέπει να σεβόμαστε τις παραδόσεις, μάλιστα, την αρχιτεκτονική κληρονομιά και, μάλιστα, όλα τα άλλα. Να φύγει και αυτή. Και εδώ να δούμε έναν αγιασμό σε σχολείο. Δεν ξέρω αν είναι σε εσάς, Πάτερ, αυτό ή είναι και αυτό στην Ιάβα. Είναι στο δεύτερο σχολείο μας. Δεύτερο σχολείο στο δεύτερο σχολείο. Στον Άγιο Νικήτα, ναι. Στον αρκετά Άγιο. Παιδιά. Αρκετά παιδιά. Τώρα περισσότερα. Τώρα είστε ακόμα. Τώρα περισσότερα, ναι. Ο Θεός να ευλογεί το έργο σας, Πάτερ. Και για να κλείσουμε θα ήθελα να μου πείτε κάτι εσείς. Κάτι που είναι σημαντικό και εγώ δεν σκέφτηκα να το ρωτήσω. Μάλιστα. Ναι. Το σημαντικό για μας είναι ότι από την αρχή η Ελλάδα είναι δίπλα μας. Ιδιαίτερα διαμέσου εξωτερικής αεραποστολής μας βοήθησε πολύ. Τώρα για να πάει να εξαπλωθεί το έργο της αεραποστολής πάντοτε έτσι περιμένουμε την βοήθεια σας. Βεβαίως εμείς κάνουμε όσο μπορούμε να ψάξουμε τα έξοδά μας. Αλλά τώρα, επειδή βλέπω είναι δύσκολα, συνήθως περιμένουμε πάλι την βοήθεια σας από εξωτερικό για να συνεχίσει το έργο. Το έργο είναι
για να ξέρετε ότι εμείς οι ιερείς δεν πληρώνει από τη Μητρόπολη. Εμείς ψάξουμε πώς να ζήσουμε. Το θέμα είναι ότι ένας ορθόδοξος ιερεύς στην Ινδονησία πρέπει να ψάξει έτσι, το φαγητό για τα παιδιά τους. Πρέπει να μεταφράσει έτσι, τα βιβλία. Πρέπει να, κάνει, έτσι, να ψάξει τους ανθρώπους για να έρθουν στην εκκλησία. Πρέπει πολλά έτσι, πρέπει να κάνει. Να φροντίζει για το νοσοκομείο, να φροντίζει για τα σχολεία, να φροντίζει για τα παιδιά των δρόμων που έρχονται εκεί και ζητούν μια στέγη. Πολλά έξοδα. Συνήθως δεν το είπαμε αυτό, επειδή οι Ινδονήσιοι συνήθως ντροπαλοί να το πει αυτό. Δεν έχουμε έτσι τολμή να ζητήσουμε κατευθείαν. Οπότε όταν βλέπετε το έργο ή την δυσκολία που αντιμετωπίζουμε εμείς, πάλι η προσευχές σας και η βοήθειά σας είναι πιάνει τόπους. Καλή είναι η προσευχή, Πάτερ, αλλά σε αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν τους άλλους που έχουν ανάγκες, δεν πρέπει να αρκεί η προσευχή. Το λέει και ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του. Αν πεις σε κάποιον που έχει την ανάγκη, πήγαινε στην ευχή του Θεού να σε χορτάσει ο Θεός, τότε δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτε. Μάλιστα. Και εύχομαι να μας βοηθά και μας ο Θεός να κατανοούμε ότι δόξα τω Θεώ, παρόλη την κρίση που βιώνουμε, είμαστε ακόμη σε θέση μια βοήθεια να την προσφέρουμε και να μην πάψουμε να την προσφέρουμε αυτή τη βοήθεια προς δόξα του Θεού. Ήδη επιστρέψατε από το Άγιο Όρος, ενισχυθήκατε εκεί από τους πατέρες με το προσκύνημα και τώρα παίρνετε το δρόμο επιστροφής. Εγώ σας εύχομαι, Πάτερ, καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαστόπουλο. Και ο Θεός να ευλογεί την Εκκλησία της Ινδονησίας και να χαρίζει ειρήνη στο λαό της, ώστε ο καθένας ελεύθερα να πιστεύει αυτό που επιλέγει να πιστέψει. Μάλιστα. Καλό ταξίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας. Και να ευχαριστήσουμε και την αδελφότητα της Ορθόδοξης Ιεροποστολής της Θεσσαλονίκης, η οποία συνετέλησε στο να έρθει ο πατήρ Χρυσόστομος εδώ και να παρουσιάσουμε το έργο της Εκκλησίας της Ινδονησίας από την εκπομπή μας. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε.